Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι μια εκπομπή όπου εσείς συμμετέχετε ενεργά στέλνοντας στο email, στη διεύθυνση που βλέπετε στις οθόνες σας τώρα, τις παρατηρήσεις σας, τις κρίσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις απόψεις σας, οτιδήποτε θα θέλατε να κουβεντιάσουμε, βεβαίως πάντοτε και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ασχοληθούμε με την ερώτηση του αγαπητού Κώστα, που είναι: τι σημαίνει το γεγραμμένο στον Οσιέ τον προφήτη στο 6ο κεφάλαιο και στο 2ο εδάφιο, και διαβάζω: θέλει αναζωοποιήσει μας μετά δύο ημέρας, εν τη τρίτη μέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού. Τι σημαίνει λοιπόν αναζωοποιήσει, θα είναι η πρώτη Ανάσταση? Αγαπητέ Κώστα, φαίνεται ότι προφητικά ο Θεός προφήτευσε την πρώτη Ανάσταση των πιστών. Δηλαδή καταρχάς την πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, και την πρώτη Ανάσταση ύστερα από 7 χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των ανθρώπων που θα σφαγούν ή θα πεθάνουν την εφταετία του Αντίχριστου, που θα γίνει με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος της εφταετίας, λίγο πριν το γάμο του Αρνίου που θα λάβει χώρα στον ουρανό με τα πάντων των Αγίων, όπου ο Πατέρας Θεός θα νυμφεύσει, θα παντρέψει τον δεύτερο Αδάμ, όπως πάντρεψε τον πρώτο Αδάμ στην Εδέν του Παραδείσου με την Εύα, θα παντρέψει τον δεύτερο Αδάμ, τον Ιησού Χριστό, με την Εκκλησία του επάνω στον ουρανό, με την παρουσία πάντων των Αγίων. Δηλαδή και με την νύμφη και με τους φίλους του νυμφίου. Τώρα όμως να δούμε τι σημαίνει «εν τη τρίτη μέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού». Πρώτα-πρώτα ας διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την προς Κορινθίους, την πρώτη, στο 15ο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο και 4 εδάφιο γράφει: «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς». Μιλάει λοιπόν για την Ανάσταση του Χριστού, η οποία έλαβε χώρα αφού εσταυρώθη και απέθανε ο Ιησούς Χριστός για τις αμαρτίες μας και ετάφη, την τρίτη μέρα ο Θεός τον ανέστησε εν τη δικαιοσύνη του, πάντοτε κατά τας γραφάς. Ας έρθουμε όμως τώρα στην Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση των πιστών. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο: «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα». Ας μη σας διαφεύγει λοιπόν αυτό το γεγονός, αγαπητοί αδελφοί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι παρά Κυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Αυτή και είναι και η απάντηση, κατά τη γνώμη μας, σε αυτό το προφητικό λόγο του Ισαΐα, του Οσιέ του προφήτου, ότι θέλει αναζωοποιήσει εμάς μετά δύο ημέρας. Είναι δηλαδή μετά δύο χιλιετηρίδας, έτσι τουλάχιστον λένε, συμφωνούν οι μελετητές των γραφών. Δηλαδή στην αρχή της τρίτης χιλιετηρίδος, όπως και ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη στην αρχή της τρίτης ημέρας. Εδώ θέλω να τονίσω και να διαβάσω μάλιστα και το υπόλοιπο, δηλαδή το εδάφιο 3. «Τότε, λέει η Γραφή, θέλομεν γνωρίσει και θέλομεν εξακολουθεί να γνωρίζομεν τον Κύριον,
Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή και θέλει ελθεί προς ημάς ως η ετός, ως βροχιόψιμος και πρώιμος επί την γη. Είναι λοιπόν μια έξοδος του Ιησού Χριστού προς την γη, προς το σύμπαν, προς όλο τον πνευματικό και φυσικό κόσμο, που όπου ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος πρώτον θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του στην αρχή της εφταετίας, για να έλθει το γεγραμμένο από τον Δανιήλ τον προφήτη ότι όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, και η αμαρτία φτάνει και θα φτάσει στο πλήρες, γιατί τα λόγια της Γραφής είναι θαυμαστά στην αξιοπιστία τους και στην περιγραφή τους. Το πλήρες σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πια ίχνος αγιασμού κάτω στη γη. Η μοναδική στιγμή στην ανθρωπότητα όπου δεν υπάρχει ίχνος αγιασμού είναι η επόμενη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού, όσοι δηλαδή έχουν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και είναι έτοιμοι, γιατί πιστέψανε και πιστεύουνε ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του κατά το Λόγο Του τον Άγιο, ότι αυτός ο Κύριος, και ας το διαβάσουμε και αυτό μια φορά ακόμη από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στη Γραφή ότι αυτός ο Κύριος, ότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, διαβάζω από το κεφάλαιο 4 και εδάφιο 15 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμεν στην παρουσία του Κυρίου δε θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατεβεί απ' ουρανού με κέλευσμα, αυτός ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Άρα μιλάμε, καθώς γράφει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός θα παραλάβει την Εκκλησία Του, και μάλιστα ακριβώς την Εκκλησία Του, γιατί περιγράφει «οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ όσοι απομένουμεν θέλομεν αρπαχθεί με ταυτόν των αποθανόντων εν Χριστώ, εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, κι ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου». Το ίδιο ακριβώς λοιπόν λέει και ο Οσιέ ο προφήτης: «Τότε, αφού αναζωοποιήσει εμάς την τρίτη μέρα, την αρχή δηλαδή της τρίτης χιλιετηρίδος, όπως ο Χριστός και είπαμε ανεστήθη την αρχή της τρίτης ημέρας, τότε θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζομεν τον Κύριον». Είναι δηλαδή μία συνεχόμενη αποκάλυψη στην αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι, οι πιστοί που θα αναστηθούν, δεν θα γνωρίσουν τον Κύριο, θα συνεχεί μόνο, αλλά θα εξακολουθούν να γνωρίζουν τον Κύριο, γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Και περιγράφει πάρα πολύ ωραία, ίσως είναι και μοναδικό αυτό το εδάφιο μέσα στη Γραφή: «Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή». Δηλαδή η ημέρα που ο Ιησούς Χριστός θα εξέλθει εκ του ουρανού για να παραλάβει την Εκκλησία Του είναι προδιατεταγμένη, ακριβής, ακριβώς προσδιορισμένη από τον ίδιον το Θεό όπως η αυγή. Όπως δηλαδή ξημερώνει και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να ξημερώσει νωρίτερα, ούτε να ξημερώσει αργότερα, αλλά ξέρουμε με ακρίβεια και λεπτομερέστατη ακρίβεια το πότε ξημερώνει σε κάθε περιοχή της γης, σε κάθε σημείο της γης, πότε δηλαδή ανατέλει ο ήλιος, κατά τον ίδιο τρόπο, και αυτό είναι προσδιορισμένο, συγγνώμη, από τον Θεό, ο οποίος είναι Θεός τάξεως και είναι αυτός ο οποίος διατηρεί, όχι μόνο δημιούργησε, αλλά και διατηρεί το σύμπαν σε τέλεια τάξη, κατά τον ίδιο τρόπο είναι προδιατεταγμένη και η έξοδος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για να παραλάβει την Εκκλησία Του, ακριβώς, ακριβέστατα από τον ίδιον τον Θεό. Μόνο που την ημέρα εκείνη δεν την ξέρουν ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε και ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, όχι ο Υιός του Θεού, ο Θεός,
Χριστός Ιησούς, αλλά ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ούτε αυτός την ξέρει, γιατί ο ίδιος μας λέει «Δεν σας λέγω πλέον δούλους, αλλά φίλους μου σας λέγω, διότι όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, σας είπα και σας εφανέρωσα». Άρα αυτό το γεγονός, την ώρα και τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα πάρει εντολή από τον Πατέρα να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, δεν την ξέρουν οι άγγελοι, κανένας δεν την ξέρει παρά μόνο ο Πατέρας Θεός, ο μόνος Δεσπότης, ο οποίος κατοικεί εις φως απρόσιτον, ο μόνος Δεσπότης, όπως ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλω και αυτό να το διαβάσουμε, γιατί Δεσπότης είναι μόνο ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του: «Ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδέ να δύναται να είδει». Μόνο ο Θεός, ο μόνο Δεσπότης που κατοικεί εις φως απρόσιτον, γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή και την ημέρα που θα δοθεί το σύνθημα από τον ίδιο το Θεό, με σάλπιγγα Θεού, με κέλευσμα και με φωνή Αρχαγγέλου, ώστε να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι και γραμμένο και η Γραφή «Δε δύναται να αναιρεθεί», θα υπάρξει και η Ανάσταση η πρώτη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των εσφαγμένων και των ανθρώπων οι οποίοι δεν έλαβαν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι στο μέτωπο και δεν προσεκίνησαν την εικόνα του Αντίχριστου, του θηρίου, θα λάβουν μέρος και αυτοί στην πρώτη Ανάσταση, την πρώτη δική τους Ανάσταση, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όχι μόνο, στο 24 κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο. Θα διαβάσω και από το 29 εδάφιο. «Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων», τη μεγάλη θλίψη η οποία δεν έγινε ποτέ επί της γης, ούτε πρόκειται να γίνει, λέει η Γραφή, «ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, οι εστέρες θα πέφτουνε από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλεύονται. Και τότε θα φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θα θρηνήσουν πάσε εφηλέ της γης, και θα δούνε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, και θέλει αποστείλει. Και θέλει αποστείλει». Και το τονίζω μια φορά ακόμη, ότι ο Ιησούς Χριστός θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων των ουρανών έως άκρων αυτών. Στην επισύναξη λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή των Αγίων από τους αγγέλους, πρωταγωνιστής και πάλι είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς, και θα στείλει τους αγγέλους πρώτα, θα παραλάβει τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και θα ανέβουν μαζί στον ουρανό για να γίνει ο γάμος του Αρνίου και της Νύμφης, του Ιησού Χριστού και του Αρνίου του Εσφαγμένου, του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν ο Οσιαίος προφήτης μιλάει ότι την τρίτη μέρα θα μας αναστήσει και θα ζούμε μαζί του, από εκεί και στο εξής μιλάει για την πρώτη Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας, που είναι η αρπαγή που θα κάνει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, και της Παλαιάς Διαθήκης που θα είναι η επισύναξη των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης από τους Αγγέλους λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι δύο μέρες τελείως διαφορετικές, διακεκριμένες, γιατί στην πρώτη μέρα κανείς δεν θα την ξέρει, καθήν ώραν δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, κανένας δεν ξέρει την ώρα και την ημέρα και τη στιγμή, αλλά ξέρουμε την περίοδο, ξέρουμε τη γενιά, βλέποντας τα σημεία που ο Θεός μας έχει περιγράψει, και οι άνθρωποι θα ζούνε σε μια ευρυχωρία οικονομική και αμεριμνησία,
καθώς θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, οικοδομούντες, φυτεύοντες, όπως την εποχή του Νόε, και ξαφνικά θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη του Θεού. Και τότε η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, γιατί δεν θα υπάρχει πια κανένας Άγιος επί της γης. Και εκείνη τη στιγμή θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο Άνομος, ο Υιός της Απολίας. 7 χρόνια θα κυβερνήσει τη γη και μάλιστα η Γραφή λέει αν δεν συνεντέμωτο οι ημέρες δεν θα μπορούσε να ζήσει ούτε μία σάρξ. Γι' αυτό και περιγράφει ο Λόγος του Θεού μέσα από τον προφήτη Δανιήλ ότι οι μέρες της βασιλείας του Αντίχριστου επί της γης θα είναι 2.300 ημερόνυχτα, όπου είναι περίπου 6,5 χρόνια. Και τότε θα συντέμνει ο Ιησούς Χριστός το χρόνο, δηλαδή δεν θα διαρκέσει ακριβώς 7 χρόνια, και θα έλθει επί της γης να παραλάβει με τους αγγέλους του, τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους φίλους του νυμφίου, αφού θα έχουν παραλυθεί οι νύμφοι, η Εκκλησία του Χριστού. Θα γίνει ο γάμος του Αρνίου στον ουρανό, όπως περιγράφεται στο Λόγο του Θεού, και ύστερα ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων θα κατεβεί επί της γης. Θα συλλάβει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και θα τους ρίξει στη γέννα του πυρός. Με τον λόγο του στόματός του θα καταστρέψει όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου και του Ψευδοπροφήτη που θα έχουν συγκεντρωθεί στη μάχη του Αρμαγεδόνα για να πολεμήσουν τους τάχα εξωγήινους που έρχονται από τον ουρανό, ή εν πάση περιπτώσει ό,τι περιγραφή θα δώσει τότε ο Αντίχριστος για το σημείο του Υιού του ανθρώπου, καθώς θα βλέπουν όλοι τον Ιησού Χριστόν ερχόμενον επί της νεφέλας, και θα συλλάβει και τον διάβολο και θα τον δέσει για 1,000 χρόνια. Μετά τα 1,000 χρόνια θα λυθεί ο διάβολος, θα πλανήσει πάλι τους ανθρώπους τους επί της γης, και στην γη θα υπάρχουν πια το θαυμαστό αυτό οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, οι αναισθημένοι, οι οποίοι βέβαια θα βασιλεύουν μετά του Κυρίου 1,000 χρόνια επί της γης, με πνευματικό σώμα το οποίο δεν έχει όρια, αλλά και στον ουρανό και στη γη θα μπορούν να είναι. Ταυτόχρονα δε και όσοι είχαν βάλει το χάραγμα το 666 στο δεξί τους χέρι και στο μέτωπο, είχαν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου και παρέμειναν ζώντες επί της γης, αυτοί θα τεκνοποιήσουν και τα παιδιά τους που θα γεννηθούν, επειδή θα υπάρχει ο διάβολος, οι ασθένειες και τα προβλήματα που ο διάβολος φέρνει, θα ζήσουν 1,000 χρόνια επί της γης, όπως περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού. Στα 1,000 χρόνια θα λυθεί και πάλι ο διάβολος και πάλι θα πλανήσει τους ανθρώπους και πάλι θα τους ξεσηκώσει να επιτεθούν εναντίον του βασιλιά, των βασιλιάδων του Ιησού Χριστού και των Αγίων, και τότε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα κάνει την τελική κρίση, όπου θα γίνει η δεύτερη Ανάσταση των ανθρώπων, και πλέον όλοι οι άνθρωποι θα είναι αναισθημένοι. Όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση αφενός μεν, και αφετέρου όσοι έλαβαν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση κρίσης. Πρώτη Ανάσταση είναι για ζωή αιώνιο, η δεύτερη Ανάσταση είναι Ανάσταση κρίσεως. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα διαχωρίσει πια τους ανθρώπους, όπως ο ποιμένας τα πρόβατα από τα κατσίκια, εκ δεξιών θα βάλει τα πρόβατα, εξ αριστερών τα κατσίκια, και προς τους εκ δεξιών θα πει «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη Βασιλεία των Ουρανών, την ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου για σας, διότι επίνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουν και ήλθατε προς με». Και όταν οι δίκαιοι, οι εκ δεξιών, ακούσουν τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, με έκπληξη θα πούνε «Κύριε, πότε εμείς σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ξένο, φυλακισμένο και ασθενή και ήλθαμε προς σε?» Και ο Κύριος θα απαντήσει και θα εξηγήσει και θα αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους έσωσε, παρέλαβε στον ουρανό τους Αγίους ανθρώπους του. «Εφόσον εκάματε εις έναν των αδελφών μου τούτων», των αδελφών μου τούτων των ελαχίστων, «εις εμεκάματε». Και αδέλφια του Ιησού Χριστού είναι όσοι
πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν σαν σωτήρα τους και λυτρωτή τους και επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού και σώθηκαν, και σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, δηλαδή κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, δηλαδή αδέλφια του Ιησού Χριστού. Και προς τους αριστερών θα πει ο Κύριος, υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία, υπάγεται απ' εμού εις το πύρτο εξώτερον, διότι επίνασα και δεν μου δώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ασθενής ήμουν και δεν ήρθατε προς εμέ, στη φυλακή ήμουν και δεν με επισκεφθήκατε, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε. Και αυτοί πάλι με έκπληξη, οι άδικοι, θα πούνε πότε Κύριε σε είδαμε, πεινώντα, διψώντα, φυλακισμένο, ασθενή, ξένο και δεν σε επισκεφθήκαμε. Και ο Κύριος θα απαντήσει, εφόσον δεν κάματε σε έναν τον ελαχίστον, τούτον ουδέ σε με κάματε. Από εκεί και πέρα πια, η γη και οι ουρανοί παρέρχονται, όπως ακριβώς περιγράφει και ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή, και ας το διαβάσουμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο οποίος λέγει «Καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εμφτή έργα θέλουσι κατακαεί». Είναι το τέλος του φυσικού κόσμου, της δημιουργίας του φυσικού κόσμου, γιατί ο φυσικός κόσμος έχει αρχή, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, αλλά ο φυσικός κόσμος έχει και τέλος, την τελευταία αυτή μέρα όπου τα πάντα θα διαλυθούν, θα καταστραφούν με φωτιά. Και τότε νέα γη και νέοι ουρανοί θα στηθούν εκεί όπου δικαιοσύνη κατοικεί, για να κατοικήσει και να είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπου οι άνθρωποι πια είσαι σωσμένοι και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης θα βασιλεύουν μετά του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Και έτσι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε με την πρώτη αυτή ερώτηση. Συνεχίζουμε με την ερώτηση κάποιου φίλου μας ή φίλη μας ανώνυμου, η οποία είναι «Ένα μικρό παιδί που ο Κύριος το βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, είναι σωστό να βαφτιστεί και στο νερό, εφόσον μάλιστα λόγω της ηλικίας του έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποστατήσει στο μέλλον?» Ναι αγαπητή ή αγαπητέ φίλε, θα θέλαμε να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για το βάπτισμα. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν στο πρώτο του κήρυγμα που αναφέρθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής για τη σωτηρία των ανθρώπων και απάντησε στην ερώτηση των ανθρώπων που άκουσαν αυτό το πρώτο κήρυγμα και ήρθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών και ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε να άντρες αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος είπε προς αυτούς «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβετε δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους λόγους πολλούς διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς». Η προτροπή λοιπόν αλλά και η οδηγία του Θεού, του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστόν, δέχεται τα λόγια του και επικαλείται το όνομά του, είναι πρώτον να μετανοήσει, να πάει δηλαδή στον Θεό, να εξομολογηθεί μόνο στον Χριστό τις αμαρτίες του και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Αφού μετανοήσει, το δεύτερο βήμα είναι, σύμφωνα πάντοτε με το Λόγο του Θεού, να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Το βάφτισμα λοιπόν δεν είναι μια τυπική διαδικασία στη χριστιανική ζωή του ανθρώπου και μάλιστα δεν έχει καμία σχέση με το βάφτισμα των νηπίων, αλλά έχει σχέση με το βάφτισμα των πιστευόντων, οι οποίοι μάλιστα προηγουμένως είχαν μετανοήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται καταλυτικά και απόλυτα «Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε». Και στο σύμβολο της πίστεως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία περιέγραψε πάρα πολύ καλά
τα περί βαφτίσματος, για να τα ξεχωρίσει από τις αιρέσεις και τις διδασκαλίες και τις ετεροδιδασκαλίες των ανθρώπων, λέγοντας «ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών». Έχει δηλαδή απόλυτη σχέση το βάφτισμα με τη μετάνοια, με την ομολογία, με τη συνείδηση του ανθρώπου ότι μετανοεί, επιστρέφει, εξομολογείται προς τον Θεό και ο Θεός συγχωρεί και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα αμαρτήματά του. Και τότε το τρίτο βήμα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει την υποχρέωση στους πιστεύοντας, στους θέλοντας, στους εξητούντας και στους πειθαρχούντας το Λόγο του Θεού, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, όπου με το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος σαν σημείο μιλάει ξένες γλώσσες ή και προφητεύει. Και το τέταρτο βήμα είναι αγιασμός, καθώς ο Απόστολος Παύλος με πολλούς άλλους λόγους διεμαρτύρεται και προέτρεπε, λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενναίας. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων και οι τάξεις που ο Θεός έχει θέσει των πραγμάτων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Όμως υπάρχει και ένα άλλο γεγονός όπου άνθρωποι εθνικοί, στους οποίους με αποκάλυψη Θεού ο Απόστολος Πέτρος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στην οικογένεια του Κορνηλίου, όπου είχαν μαζευτεί πάντες διανακούσωση όσους είχε προσκαλέσει ο Κορνήλιος για να ακούσουν το Λόγο του Θεού όσο ο Θεός οδήγησε και προέτρεψε τον Απόστολο Πέτρο να κηρύξει. Και λέγει λοιπόν στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο 44 εδάφιο. «Ενώ ακόμη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη και επί τα έθνη. Και πώς το κατάλαβαν ότι το Πνεύμα το Άγιο εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Πάντες λοιπόν οι ακούοντες έλαβον Πνεύμα Άγιο». Μέσα στους ακούοντες λοιπόν θεωρητικά θα μπορούσαν να είναι και μεγάλοι και γέροντες και νέοι αλλά και παιδιά. Όχι όμως νήπια, γιατί τα νήπια δεν μπορούν να ακούνε το Λόγο του Θεού και να καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού, αλλά άκουσαν και κατάλαβαν το Λόγο του Θεού οι άνθρωποι οι οποίοι από μια ηλικία και έπειτα έχουν την ικανότητα τη φυσική να ακούν και να καταλαβαίνουν. Και εξαρτάται από την ερημότητα του ανθρώπου που μπορεί να είναι άλλες φορές 5, 6, το 5 είναι σπάνιο, 7, 8, 9, 10 χρονών, παιδιά δηλαδή. Συνεχίζει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. «Τότε απεκρίθη ο Απόστολος Πέτρος, μήπως μπορεί κάποιος να εμποδίσει το είδωρ, ώστε αυτοί να βαφτιστούνε, οι οποίοι ακούοντες το Λόγο του Θεού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς όπως και εμείς καταρχάς, και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει εκεί η μέρα στινάς». Άρα λοιπόν προς πάντας τους ακούοντας, όπου επήλθε το Πνεύμα το Άγιο ανεξαρτήτως ηλικίας, και θεωρητικά εμείς λέγουμε ότι είναι παιδιά που έχουν την ωριμότητα να ακούνε και να καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού σε ηλικία 7, 8, 9 και 10 χρονών, προσέταξε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, διέταξε δηλαδή να βαφτιστούν όλοι στο νερό. Και δεν έγινε καμία διάκριση εάν θα πρέπει να προβληματιστούμε και να μην βαφτίζουμε τα παιδιά εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, τα οποία ο Ιησούς Χριστός προηγουμένως βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και φωτιά, και δεν είναι δυνατόν να κάνουμε λάθος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με ορατά σημεία, όχι αοράτος και αναισθήτως, αλλά με ορατά σημεία, και τα ορατά σημεία είναι
λαλούν γλώσσες, μιλάνε ξένες γλώσσες και προφητεύουν. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε ή φίλοι και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όταν ένα παιδί το οποίο έχει ωριμότητα να ακούει και να πιστεύει και να προσέχει και να καταλαβαίνει στο Λόγο του Θεού, αυτό σημαίνει πρώτον ότι ο Ιησούς Χριστός διήνυξε την καρδιά του όπως της Λυδίας για να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Γι' αυτό και μπόρεσε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο Θεός, γιατί με Πνεύμα Άγιο μόνο ο Χριστός βαφτίζει και όχι άνθρωπος, μπόρεσε, θέλησε, αποφάσισε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, άρα ποιοι είμαστε εμείς να εμποδίσουμε το νερό ώστε να βαφτιστεί το παιδί αυτό, το οποίο δέχθηκε τον Χριστό, προσευχήθηκε, πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού, γιατί αλλιώς δεν θα έδινε σε αυτόν ο Ιησούς Χριστός το Πνεύμα το Άγιο, αφού λέγει ότι το δίδει στους πιστεύοντας πρώτον, στους πειθαρχούντας δεύτερον, στους θέλοντες τρίτον και στους εξητούντας τέταρτον μέσα από το Λόγο του Θεού. Εφόσον λοιπόν προϋπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τον βάφτισε αυτό το παιδί με Πνεύμα Άγιο και φωτιά, γι' αυτό ακριβώς και εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να διστάζουμε να βαφτίζουμε αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι λόγω ηλικίας υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προστατήσει το μέλλον. Αυτό είναι λανθασμένη σκέψη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θα προστατήσει επηρεάζεται από την καρδιά του και όχι από την ηλικία του. Έχω δει παιδιά τα οποία έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και φωτιά από ηλικίας 7 και 8 και 9 χρονών και τα οποία τώρα έχουν μεγαλώσει, είναι άντρες και γυναίκες πίστεως, εργάζονται στο έργο του Θεού και ούτε μία περίπτωση δεν υπήρχε στη ζωή τους και ούτε σε μία στιγμή δεν φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να αποστατήσουν. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναγεννά τον άνθρωπο και του χαρίζει μια καινούρια ζωή, του αλλάζει την καρδιά, την ψυχή, το πνεύμα, του αφαιρεί τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες της καρδιάς και την αλαζονία του βίου. Και στον αναγεννημένο άνθρωπο ο Χριστός δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μπορεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να ζει και να πορεύεται τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού μέσα στον αγιασμό και την καθαρότητα, όπως είναι γεγραμμένο, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό άνευ του οποίου κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός το δίνει για να έχει δύναμη ο άνθρωπος και να ζει και να ομολογεί και να φτάσει μέχρι το τέλος με τη χάρη του Χριστού έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες τελειώσαμε για σήμερα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την άλλη Τετάρτη με τις δικές σας ερωτήσεις, απορίες, κρίσεις, σκέψεις για τις οποίες ευχαριστούμε το Θεό για σας και σας παρακαλούμε μη διστάζετε να μας αποστέλλετε χωρίς να έχετε οποιονδήποτε ενδιασμό ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ή και δεν θα αναφερθούμε σε αυτήν μέσα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί κατά πάντα πλούσια και σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Thank you.